Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα για να μην σπαταλήσω τον χρόνο. Από την ομιλία του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βενιζέλου, έχουμε κρατήσει ορισμένα σημεία. Και τα έχουμε κρατήσει διότι οι αναφορές του σηματοδοτούν τερατολογίες μεγίστου βαθμού. Σημείο πρώτο. Αναφέρθηκε ο κύριος Βενιζέλος ότι δήθεν η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει νέα τζάκια. Ποια είναι αυτά τα νέα τζάκια? Και γιατί αναφέρονται με αυτό το χαρακτηρισμό υποψήφοι, τους οποίους ούτε καν γνωρίζουμε, επιχειρηματίες που θέλουν να εμπλακούν στο χώρο της ενημέρωσης υπό καθεστώς διαφάνειας και νομιμότητας? Δεν τους ενδιαφέρουν, κυρίοι συνάδελφοι, τα νέα τζάκια. Τους ενδιαφέρουν τα υφιστάμενα. Διότι με τα υφιστάμενα, με τα τζάκια που υπάρχουν σήμερα στην ενημέρωση, έχουν σχέση αίματος, σχέση διαπλοκής. Και αυτά τα είδαμε όλα αυτά τα χρόνια, 25 χρόνια προσωρινές άδειες. Πού ακούστηκε στον κόσμο αυτό το πράγμα? Και γιατί υπήρχαν 25 χρόνια προσωρινές άδειες? Τι έννοια έχει το προσωρινό σε αυτή την περίπτωση? Επομένως, αλλού είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι για τα νέα τζάκια τα οποία κανένας δεν γνωρίζει και που εμείς σας καλούμε και το άρθρο 2 και το άρθρο 13 να ψηφίσουμε όλοι μαζί, που υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στο διαγωνισμό και στη δημοπρασία. Είναι τα παλιά τζάκια. Αυτά που λειτουργούν σήμερα υπό το καθεστώς που όλοι γνωρίζουμε. Και είπε ο κύριος Βενιζέλος και ένα δεύτερο, ότι αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα, μέχρι το 2015 τον Ιανουάριο που είχαμε την κυβερνητική αλλαγή, κακομεταχειρίστηκαν τις κυβερνήσεις οι οποίες μέχρι τότε είχαν προωθήσει τις πολιτικές που προωθούσαν με τα νομοσχέδια που ψηφιζόντουσαν από τη Βουλή. Τέτοια κακομεταχείριση είχαν που ο γνωστός δημοσιογράφος, ο κύριος Πρετεντέρης, στο βιβλίο του που είχε εκδώσει πρόσφατα, αναφέρει για την αναδιάρθρωση του χρέους. Όλοι ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι βιώσιμο. Αλλά μας έλεγαν, μην το πείτε τώρα, δεν είναι σωστό. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι το 2010 έλεγαν όλοι, εννοούσε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και εμείς δεν τους απαντούσαμε, όχι δεν είναι, δεν τους λέγαμε ότι αυτά είναι βλακίες, δείξαμε αυτοσυγκράτηση. Τέτοια μεταχείριση είχε η κυβέρνηση και ο κύριος Βενιζέλος από τα κανάλια και από τα τζάκια που σήμερα υπερασπίζεται. Και λέει και κάτι ακόμα ο κύριος Πρετεντέρης στο βιβλίο του, όσον αφορά τους κινδύνους και την πιθανότητα ανόδου της αριστεράς στην κυβέρνηση. Φωνάξαμε λύκος περισσότερες φορές από όσες έπρεπε από τα μέσα ενημέρωσης. Τέτοια κακομεταχείριση. Και τέλος, αναφέρεται σε μια συνομιλία πάλι ο κύριος Πρετεντέρης στο βιβλίο του με τον κύριο Βενιζέλο τον Ιούνιο του 2012, όπου εκεί ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τη δυσφορία του για την προεκλογική τακτική του κύριου Σαμαρά. Και του λέει ο κύριος Πρετεντέρης τις εκλογές: δεν θα τις κρίνει ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Τσίπρας. Θα τις κρίνει το ερώτημα, διότι από αυτό θα προκύψει η απάντηση. Και συνεχίζει. Ακόμη και τώρα, δηλαδή στον χρόνο που εκδόθηκε το βιβλίο, θεωρώ ότι οι εκλογές της 17ης Ιουνίου κρίθηκαν επειδή, προσέξτε, 1,5 κανάλι και 2-3 εφημερίδες έκαναν σε πολύ δύσκολες συνθήκες τη δουλειά τους. Έθεσαν το σωστό ερώτημα. Αυτή είναι η κακομεταχείριση του κυρίου Βενιζέλου και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Σαμαρά από τα καναλιά. Και έρχεται εδώ σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εγκαλεί την κυβέρνηση για διαπλοκή. Με ποιους? Με αυτούς οι οποίοι έπαιρναν εντολές και έλεγαν ότι φωνάξαμε λύκος περισσότερες φορές. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω λοιπόν εδώ να πω. Τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Θέλω λοιπόν εδώ να πω
ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επαναφέρει μια κανονικότητα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η κανονικότητα είναι να γίνει νόμιμα η αδειοδότηση, να καταργηθεί ένα καθεστώς 25 χρόνων προσωρινότητας και να πάρουν όσοι θέλουν να επενδύσουν νόμιμα άδειες και συχνότητες οι οποίες είναι περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού. Και από αυτή την έννοια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση επιτελεί εθνικό έργο. Διότι είναι έργο υπέρ του ελληνικού λαού να φροντίζει το δημόσιο χρήμα να μην πηγαίνει στους τέσσερους ανέμους και να πληρώνουν όσοι πρέπει αυτά που τους αναλογούν. Και κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης εδώ και πολλά χρόνια. Και υπό αυτή την έννοια, πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά κάνουμε πράξη αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει πριν 25 χρόνια. Πρώτη φορά αριστερά λοιπόν. Καταλάβετε το όλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοντονή. Μετά μέσα στον κοινό.